Κύριε Πρόεδρε, μέσω της οικονομικής κρίσης ο κόσμος στρέφεται στην παράδοση. Ποια είναι τα μηνύματα που εισπράττετε από τον κόσμο? Η αλήθεια είναι ότι πράγματι ο κόσμος, όπως βλέπετε και από τη σημερινή εκδήλωση, δηλαδή είναι κοντά στους συλλόγους και στη λειτουργία των συλλόγων. Εντάξει, μπορεί λίγο πολύ τους έχει επηρεάσει όλους το οικονομικό μέρος, με την έννοια, να το πω έτσι ξεκάθαρα, ότι μπορεί να μην είναι τόσο να ξοδεύουν περισσότερα, αλλά είναι κοντά στους συλλόγους. Η παρουσία τους και μόνο στις δραστηριότητες του συλλόγου, εμένα προσωπικά με ικανοποιεί απόλυτα. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ στην εκδήλωση των ποντίων, που βέβαια ο Σύλλογος, όπως και οι άλλοι σύλλογοι του Δήμου της Εορδαίας, δίνουν το δικό τους αγώνα για την ιστορία, για τον πολιτισμό, για τα έθιμα, και εμείς δίπλα σε αυτές τις προσπάθειες, όχι μόνο για τον τόπο μας που έχει ανάγκη από συνοχή και από τους συλλόγους, αλλά και με οργάνωση και σε κτηριακές υποδομές, γιατί νομίζουμε ότι έτσι μπορούμε να εδραιώσουμε καλύτερα και να στηρίξουμε τους συλλόγους. Και βέβαια σήμερα εδώ στην εκδήλωση, εκτός από την ευχάριστη διαδικασία, ανακοινώθηκε και η ένταξη του έργου του κτηρίου που είχε μελετηθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή, επικαιροποιήθηκε επί των ημερών μας και βέβαια εντάχθηκε πριν από λίγο καιρό. Είναι από τα πρώτα έργα, έχει ιδιαίτερη σημασία για μας και περιμένουμε βέβαια με ιδιαίτερη ικανοποίηση την δημοπράξη και το ξεκίνημα του έργου, που νομίζουμε ότι θα μεθεμελιώσει το σπίτι άλλης μιας πολιτιστικής κοιτίδας.